Ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Επειδή δεν τα έχουμε πει καλή χρονιά, καλό εξάμεινο να έχετε όσοι ακόμα έχετε εξάμεινα. Και ό,τι καλύτερο για εσάς, για τη συνέχεια του σπουδού σας, για την καριέρα σας και οτιδήποτε άλλο επιθυμείτε. Σήμερα είναι η πρώτη από τις τρεις παρουσιάσεις που θα κάνουμε μέσα στο Μάρτιο. Θα συνεχίσει και την επόμενη Δευτέρα και την μετεπόμενη Δευτέρα, 17 και 24 Φεβρουαρίου. Σήμερα μας παρουσιάσει ο Δημήτρης Ζέρβας. Πράγματα σχετικά με την οδηγία των νερών. Ο Δημήτρης Ζέρβας είναι διδάκτορας πτυχίου πλημματοβιολογίας, διδάκτορας πλημματοβιολογίας και μάλιστα πολύ πρόσφατος, λίγο του νερών. Δουλεύει στην οδηγία τα τελευταία, θύμισε με τον Δημήτρη. 13. 7 χρόνια. Οπότε πραγματικά είναι γνώση του αντικειμένου. Το προσθέσαμε εκ των υστέρων και θεωρήσαμε ότι θα σας ενδιαφέρει. Είναι μια μεγάλη οδηγία, γίνονται πολλά πράγματα με βάση αυτή την οδηγία. Οπότε είναι μια σοβαρή δραστηριότητα μέσα σε αυτό που λέμε περιβαλλοντική επιστήμη. Να σας θυμίσω, σας έχει στείλει η Ανάγνη Γιάννη email ότι στις 20 Φεβρουαρίου έχει ένα webinar, εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να σας πω ότι μπορείτε οποιοδήποτε άλλο συμφιλητή σας, φίλος σας που ενδιαφέρεται, να προωθείτε τις οδηγίες για να συνδεθεί. Ήταν δική μου παρεξήγηση, τα webinars δεν είναι μόνο για εσάς. Θεωρητικά είναι για όποιον ενδιαφέρεται, οπότε σε όποιον νομίζετε ότι ενδιαφέρεται μπορεί να προωθήσετε. Κάτι άλλο που ξεχνάω? Όχι, δεν νομίζω. Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιδηρίδη. Καλησπέρα σας και από μένα. Όπως είπε ο κύριος Σιδηρίδης, είμαι ο Ζέρβας Δημήτριος. Έχω τελειώσει πρόσφατα το διδακτορικό μου στην οικολογία βλάστησης και εργάζομαι στο Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, το οποίο, θα τα πούμε και μέσα στην παρουσίαση, συμμετέχει στην εφαρμογή μιας πολύ σημαντικής κοινοτικής οδηγίας στην Ελλάδα, στην παρακολούθηση των υδάτινων υποσυστημάτων, για την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, από το 2013 μέχρι και τώρα. Και ειδικά εγώ προσωπικά ασχολούμαι με το κομμάτι της βλάστησης, το οποίο θα αναφερθούμε προς το τέλος της παρουσίασης. Σε αυτή την παρουσίαση θα πούμε, χωρίζω αυτή την παρουσίαση μου σε τρία κομμάτια. Στο πρώτο κομμάτι θα πούμε λίγο κάποια πράγματα για την οδηγία. Δεν ξέρω ποιο είναι το υπόβαθρό σας. Θα πούμε κάποια βασικά στοιχεία, ποια είναι η οδηγία και τι ζητάει από τα κράτη-μέλη. Μετά θα πάμε στο δεύτερο κομμάτι, θα πούμε στην Ελλάδα. Θα πούμε ποιος ασχολείται με την οδηγία στην Ελλάδα και τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Και στο τελευταίο κομμάτι θα πούμε λίγα πράγματα για το ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής εφαρμογής στην Ελλάδα και το τι μένει να γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι αυτό το ζουμί κιόλας που σας ενδιαφέρει σαν νέοι περιβαλλοντολόγοι. Πριν πάμε όμως αυτά τα τρία, θα πρέπει να μιλήσουμε για ένα πρώτο βασικό σημείο, όπως είπα δεν ξέρω ποιο είναι το υπόβαθρό σας, πούμε λίγα πράγματα για τα υδάτινα οικοσυστήματα. Γιατί αυτή η οδηγία έχει να κάνει με υδάτινα οικοσυστήματα. Τι είναι τα υδάτινα οικοσυστήματα? Ο πιο απλός ορισμός είναι οικοσυστήματα μέσα στο νερό. Έτσι έχουμε ρέματα, έχουμε λίμνες, έχουμε ποτάμια, έχουμε θάλασσα, ακτές και ανοιχτή θάλασσα. Είναι τα πιο κοινά οικοσυστήματα στον πλανήτη, καλύπτουν περίπου το 72% της επιφάνειας του πλανήτη και αυτό συμβαίνει γιατί το 99% από αυτό το 72% είναι τα θαλάσσια οικοσυστήματα με τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τους κόλπους και τις ακτές. Μόλις το 0,5% από αυτό το ποσοστό, δηλαδή το περίπου το 0,8% από 1% της επιφάνειας του πλανήτη, έχει να κάνει με οικοσυστήματα γλυκού ύδατος, τα οποία είναι τα τέλματα, οι λίμνες, τα ποτάμια, οι υγρότοποι και κάτι που δεν συμμετέχει σε αυτό το ποσοστό κάλυψης επιφάνειας είναι τα υπόγεια. Οι υπόγειοι υδροφορείς, τα υπόγεια υδάτινα οικοσυστήματα, τα οποία ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.
Επειδή ακριβώς τα οικοσυστήματα έξω στη φύση δεν είναι άσπρο-μαύρο, υπάρχει και η ενδιάμεση κατηγορία, που είναι τα μεταβατικά ύδατα, εκεί όπου συναντιέται το αλμυρό νερό με το γλυκό, δηλαδή στα δέλτα των ποταμών, στα εκβολικά συστήματα και στις λιμνοθάλασσες, όπου έχουμε νερά ενδιάμεσης αλατότητας, ανάμεσα στο γλυκό και στο θαλασσινό. Τα οικοσυστήματα, ειδικά θα μιλήσουμε κυρίως για οικοσυστήματα γλυκού ύδατος, γιατί η οδηγία εσκοπεύει σε αυτά ως τα πιο σημαντικά για τον άνθρωπο. Η σημασία αυτών των οικοσυστημάτων αναγνωρίζεται από τον άνθρωπο από πάρα πολύ παλιά. Έτσι έχουμε μια εικόνα από το Κατέρβουρι της Αγγλίας, από την εποχή του Σιδήρου, στο οποίο βλέπουμε έναν οικισμό που είναι στις ακτές ενός ποταμού, ή έχουμε μια από τις αρχαιότερες πόλεις στον πλανήτη, η πόλη Χεσκή, στις όχθες του ποταμού Τίγρη, στη σημερινή Τουρκία, η οποία χρονολογείται από το 9.500 π.Χ., η οποία επέλεξε ακριβώς να εγκατασταθεί πάλι δίπλα σε ένα ποτάμι. Γιατί αυτή η αγάπη του ανθρώπου προς τον άνθρωπο, προς τα υδάτινα οικοσυστήματα? Γιατί πολύ απλά παρέχουν πάρα πολλές οικοσυστημικές υπηρεσίες. Ένα μεγάλο αριθμό από ωφέλη, τα οποία ο άνθρωπος τα καρπώνεται και μπορεί να τα εκμεταλλευτεί για να μπορέσει να αναπτυχθεί κοντά σε αυτά τα συστήματα. Αυτό ίσχυε μόνο για την αρχαιότητα? Όχι, αυτό ίσχυε μέχρι και σήμερα. Το 50% του πληθυσμού αυτή τη στιγμή στο πλανήτη ζει εντός 3 χιλιόμετρων από ένα υδάτινο οικοσύστημα γλυκού νερού. Το 90% του πληθυσμού βρίσκεται σε απόσταση 10 χιλιόμετρων. Οπότε μιλάμε για οικοσυστήματα τα οποία δεν είναι κάπου πέρα μακριά, τα οποία δεν μας αφορούν. Είναι οικοσυστήματα τα οποία υπάρχουν δίπλα μας. Ζούμε σε πολύ κοντινή απόσταση μαζί τους. Είπαμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Γιατί μας παρέχουν ένα πλήθος οικοσυστημικών υπηρεσιών. Έχουμε υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως είναι η βιοχημική κύκλη, η πρωτογενής παραγωγικότητα, ο κύκλος του νερού. Έχουμε ρυθμιστικές υπηρεσίες, όπως είναι η κατακράτηση των αιωρούμενων στερεών, ρύθμιση του κλίματος και της ατμόσφαιρας. Έχουμε παραγωγικές υπηρεσίες, τροφή, νερό, άρδευση. Και τέλος έχουμε και τις υπηρεσίες αναψυχής. Έτσι, πρόκειται για υπηρεσίες που αφορούν τον πολιτισμό, αφορούν τον πνευματισμό, αφορούν την επιστήμη και την εκπαίδευση. Είπαμε ότι αυτά τα οικοσυστήματα καταλαμβάνουν μόλις το 0,8%, κάτω από 1% της επιφάνειας του πλανήτη. Άρα λοιπόν, πόσα είδη να περιέχουν? Υπολογίζεται ότι περιέχουν το 6 με 10% των ειδών του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ένα στα 10 περίπου είδη βρίσκεται σε αυτό το λιγότερο, σε αυτήν την επιφάνεια που είναι λιγότερο από 1% του πλανήτη. Μιλάμε δηλαδή για hot spots βιοποικιλότητας. Οπότε έχουμε πολύ κοντινή ύπαρξη στον άνθρωπο, παρέχει σημαντικές οικοσυστημικές υπηρεσίες και είναι hot spots βιοποικιλότητας. Οπότε έχουμε μία αρμονική συνύπαρξη, κάθε άλλο. Το κύριο χαρακτηριστικό των υδάτινων οικοσυστημάτων είναι ότι έχουν μία λεκάνη απορροής. Δηλαδή, πρέπει να φανταστείτε ένα υγροτοπικό σύστημα ως την βάση μιας λεκάνης και μία πολύ μεγάλη επιφάνεια με τυχώματα, στην οποία επιφάνεια ό,τι πέφτει τελικά καταλήγει στην βάση αυτής της λεκάνης. Αυτή η λεκάνη απορροής, λοιπόν, που πολλές φορές είναι πολλαπλάσιες φορές μεγαλύτερη από την επιφάνεια του υγροτοπικού συστήματος, φέρνει και συγκεντρώνει, βιοσυσσωρεύει όλες τις ουσίες μιας μεγάλης επιφάνειας μέσα σε μία μικρή. Οπότε έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο λίγο πολύ το έχετε ακούσει, τον ευτροφισμό. Ο ευτροφισμός ξεκίνησε στην Ευρώπη κυρίως από τη δεκαετία του 60 και μετά.
γιατί να ξεκίνησε τη δεκαετία του 60, γιατί ήρθε η βιομηχανική επανάσταση, ήρθε η αγροτική επανάσταση, άρχισε η υπερχρήση των γεωργικών φαρμάκων και των λιπασμάτων, οπότε όλα αυτά επιβαρύνουν τα υγροτοξικά συστήματα. Δεν είναι όμως μόνο η αγροτική ανάπτυξη, έχουμε και την αστική ανάπτυξη, έχουμε, όπως είπα, τα εργοστάσια, έχουμε τις ιχθυοκαλλιέργειες, έχουμε ανάπτυξη των ανθρωπίνων οικισμών, έχουμε αύξηση των πόλεων και τέλος έχουμε και τις ατμοσφαιρικές κατακριμνήσεις, οι οποίες συσσωρεύουν από ακόμα μια μεγαλύτερη, πλέον μεγαλύτερη και από τη λεκάνη απορροής, συσσωρεύουν ουσίες και τις ρίχνουν πού, στα υδάτινα οικοσυστήματα. Αυτός ο ευτροφισμός έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη συγκέντρωση θρεπτικών μέσα στο νερό, τα οποία οδηγούν σε υπερμεγέθη ανάπτυξη των μικροοργανισμών και κυρίως του φυτοπλανκτού, με αποτέλεσμα αυτή την εικόνα του πράσινου νερού, με διάφορες επιπτώσεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι οικολογικές καταστροφές. Υπάρχουν τα τοξικά κιανοβακτήρια, υπάρχει τοξικό φυτοπλανκτό, το οποίο μπορεί να καταστρέψει ένα υδάτινο οικοσύστημα εφόσον αυξηθεί σε μεγάλη συγκέντρωση. Ένα δεύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε με τα υδάτινα οικοσυστήματα είναι η λειψιδρία, είναι η έλλειψη νερού. Η αύξηση του πληθυσμού, όπως και οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες λόγω της βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου, η επέκταση της εντατικής γεωργίας και η κλιματική αλλαγή, ουσιαστικά ολοένα και επιδεινώνουν το πρόβλημα της λειψιδρίας. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι το 71% του ανθρώπινου πληθυσμού ζει υπό συνθήκες λειψιδρίας για τουλάχιστον ένα μήνα το χρόνο. Μικρότερα ποσοστά μπορεί να έχουν λειψιδρία για όλο το χρόνο. Είναι συνέχεια σε συνθήκες έλλειψης ύδατος. Επίσης, οι αναλυτές προβλέπουν ότι ενώ οι έως τώρα πόλεμοι είχαν να κάνουν με τα καύσιμα, κυρίως με το πετρέλαιο, οι μελλοντικοί πόλεμοι θα έχουν να κάνουν με το νερό. Τέλος, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προβλέπει ότι μέχρι το 2050 θα έχουμε περίπου 1 δισεκατομμύριο περιβαλλοντικούς πρόσφυγες, το οποίο ένα ποσοστό από αυτούς θα είναι λόγω έντονων συνθηκών ξηρασίας στα μέρη όπου ζουν αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά τα είχε υπόψη της η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα έβλεπε να έρχονται και αποφάσισε να κάνει κάτι, να νομοθετήσει ουσιαστικά για να τα προλάβει. Η πρώτη κίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το 1980, όπου θέσπισε την οδηγία 8068, η οποία είχε να κάνει με την προστασία των υπόγειων υδάτων, να αποφύγει τη ρήπανση των υπόγειων υδάτων. Δηλαδή, το 1980, το πρώτο μέλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το πόσιμο νερό. Αυτό το οποίο αντλούμε και το οποίο, άμα μας λείψει, δεν θα έχουμε να πιούμε. Εφόσον λύθηκε κάπως το ζήτημα με το πόσιμο νερό, ξεκίνησε να γίνεται δουλειά στο πόσιμο νερό, προχώρησε το 1988 σε μια συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών, οι οποίοι αποφάσισαν ότι πρέπει να προχωρήσει η κοινοτική νομοθεσία και σε άλλα θέματα πέρα από το πόσιμο νερό. Το 1991, που έγινε το δεύτερο σεμινάριο των Υπουργών Περιβάλλοντος, αποφάσισαν ότι πρέπει να... ότι τα υδάτινα οικοσυστήματα, καλό το πόσιμο νερό, αλλά τα υδάτινα οικοσυστήματα συνεχίζουν να καταραίουν, ότι πρέπει να γίνει κάτι για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και λήφθηκαν άλλες δύο σημαντικές οδηγίες. Η πρώτη ήταν η Nitrates Directive, η οδηγία δηλαδή για τα νητρικά, τα οποία προέρχονται από την αγροτική
δραστηριότητα. Και η Urban Wastewater Treatment Directive, δηλαδή η οδηγία για τους βιολογικούς καθαρισμούς αστικών λιμάτων, για τη λειτουργία τους και για το τι πρέπει να βγαίνει από αυτούς, οι οποίες δύο οδηγίες είναι ο κάτοχος της οδηγίας για τα ύδατα, ουσιαστικά ξεκίνησαν να βελτιώνουν την κατάσταση, σταματώντας τους δύο κύριους ρυπαντές των υδατικών οικοσυστημάτων, που είναι η γεωργία και οι αστικές περιοχές. Πάλι όμως αυτό δεν αρκούσε. Οπότε το 2000 αποφασίστηκε να γίνει η οδηγία για τα ύδατα, η Water Framework Directive. Γιατί είναι σημαντική αυτή η οδηγία, εφόσον υπήρχαν οι προηγούμενες? Γιατί ουσιαστικά ήταν η πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λήφθηκε ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο συμπεριλαμβάνει όλες τις πιθανές ανάγκες για έναν οικολογικό πόρο, για το νερό. Ουσιαστικά η οδηγία για τα νερά κάλυψε τα πάντα που αφορούν το νερό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πούμε στη συνέχεια τι είναι αυτό. Το 2006 συνεχίστηκε με την οδηγία για τα υπόγεια ύδατα, η οποία θεωρείται αδερφή της οδηγίας για τα νερά. Λήφθηκαν οι οδηγίες από την οδηγία για τα νερά, λήφθηκαν οι παράμετροι για την οδηγία για τα νερά, αλλά επειδή η τεχνολογία αλλάζει, πέρασαν κάποια χρόνια, έπρεπε να γίνουν κάποιες προσθέσεις όσο αφορά τα πόσιμα ύδατα, και γι' αυτό λήφθηκε μια δεύτερη οδηγία για τα υπόγεια ύδατα συγκεκριμένα. Και τέλος, λήφθηκε η τελευταία οδηγία που αφορά τα νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2008, η οποία έχει να κάνει με τις ουσίες προτεραιότητας, με τους ρήπους. Πάλι προχώρησε τεχνολογία, ανακαλύφθηκαν καινούργιοι ρήποι, έπρεπε να δημιουργηθεί μια καινούργια οδηγία η οποία να τους περιλαμβάνει και να αφορά και αυτούς. Σκοπός της οδηγίας για τα νερά, γιατί είναι σημαντική η οδηγία για τα νερά. Καταρχάς, βασικός στόχος της είναι να σταματήσει την υποβάθμιση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων, αλλά και των σχετιζόμενων με αυτόν. Όταν έχουμε ένα υγροτοπικό σύστημα, αυτό δεν είναι απομονωμένο από τα άλλα οικοσυστήματα, γειτονεύουμε άλλα οικοσυστήματα, πολλά εξαρτώνται από αυτό, έχουμε ανταλλαγές, είτε βιωτικές είτε αδυνητικές με αυτά. Οπότε, όταν προστατεύουμε ένα οικοσύστημα πυρήνα σε μια περιοχή, ουσιαστικά προστατεύεις και τα περιφερειακά οικοσυστήματα που βασίζονται σε αυτό. Στη συνέχεια, δεύτερος σκοπός της οδηγίας ήταν να προωθήσει την αειφορική εκμετάλλευση της χρήσης του νερού με μια μακροπρόθεσμη προστασία. Δεν γινόταν να συνεχιστεί η αλόγιστη χρήση του νερού, δεν μπορούσε πλέον ούτε σε επίπεδο κράτους, ούτε σε επίπεδο περιφέρειας, ούτε και σε ατομικό επίπεδο, ο καθένας να χρησιμοποιεί όσο νερό θέλει, χωρίς να δίνει λόγο σε κανένα. Πλέον το νερό αναγνωρίστηκε με την οδηγία ως συλλογικό αγαθό, το οποίο ανήκει σε όλους, και όλοι πρέπει να συμμετέχουν στην αειφορική εκμετάλλευσή του. Επίσης, σκοπός αποτέλεσε να μειωθεί η εισαγωγή επικίνδυνων ουσιών στα υγροτοπικά οικοσυστήματα. Είναι ένα κακό αποτέλεσμα της τεχνολογίας. Όσο αυξάνει η τεχνολογία, αυξάνουν και οι ρήποι. Και αν δεν ερχόντουσαν να μπουν κάποια όρια στο τι πετάμε μέσα στα νερά, τότε δεν θα μπορούσαμε ποτέ να μιλάμε για σταμάτημα της υποβάθμισης των υγροτοπικών οικοσυστημάτων. Επίσης, σημαντικός στόχος ξεκίνησε από αυτό και μετά βγήκε η αδερφή οδηγία, όπως είπαμε, έχει να κάνει με τα υπόγεια ύδατα, τα οποία είναι η βασική πηγή για πόσιμο νερό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, να συνεισφέρει στη μείωση των συνεπειών από τα επικίνδυνα φαινόμενα πλημμυρών και ξηρασίας. Με την ορθολογική διαχείριση του νερού μπορούμε να αποφύγουμε περιόδους ξηρασίας
ή μπορούμε να προβλέψουμε πλημμυρικά φαινόμενα και να τα αντιμετωπίσουμε. Για να πετύχει αυτούς τους σκοπούς, έθεσε κάποιους συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι για νομοθεσία είναι αρκετά πρωτότυποι. Καταρχάς, μέχρι την οδηγία για τα νερά, η διαχείριση ενός υδάτινου σώματος γινόταν σε επίπεδο υδάτινου σώματος μόνο. Δηλαδή, έχω αυτή τη λίμνη, θα ασχοληθώ μόνο με αυτή τη λίμνη. Τι βλέπω να πέφτει μέσα στη λίμνη, τι έχει μέσα η λίμνη αυτή τη στιγμή, τι μπορώ να βγάλω εγώ κτλ. Η οδηγία για τα νερά ήταν η πρώτη η οποία ανακάλυψε αυτό που οι επιστήμονες λέγανε επί δεκαετίες, ότι υπάρχει μια λεκάνη απορροής, παιδιά. Δεν έχει να κάνει μόνο με την ποσότητα νερού που βλέπω, έχει να κάνει και τι πέφτει από το ρέμα 3 και 4 χιλιόμετρα παραπάνω. Επίσης, όπως είπα, σημαντικό για την οδηγία για τα νερά ήταν ότι κάλυψε όλα τα υδάτινα συστήματα, είτε είναι επιφανειακά νερά είτε είναι υπόγεια. Επίσης έθεσε ένα συγκεκριμένο περιβαλλοντικό στόχο, κάτι επίσης πολύ σπάνιο για μια οδηγία, ότι στόχος με μένα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την τάδε ημερομηνία όλα μου τα νερά να είναι σε καλή κατάσταση, ο οποίος είναι και ο βασικός στόχος ο οποίος κυνηγάμε όσοι εργαζόμαστε στην οδηγία για τα νερά. Έχουμε τη συνδυασμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει και όρια στο τι πέφτει μέσα σε ένα υδάτινο οικοσύστημα, αλλά και όρια στις συγκεντρώσεις ουσιών που βλέπουμε μέσα στο οικοσύστημα. Πριν από την οδηγία για τα νερά, αυτοί που ασχολιόντουσαν με την ποιότητα των νερών κυρίως πηγαίναν και βλέπανε τι συσσωρεύεται και αδιαφορούσαν για το τι πέφτει. Η οδηγία για τα νερά είναι η πρώτη φορά η οποία θέτει όρια στο τι πέφτει μέσα, ελέγχοντας το τι συμβαίνει μέσα στη λεκάνη απορροής. Επίσης, πολύ σημαντικός στόχος της οδηγίας είναι η ορθή τιμολόγηση του νερού. Θα το δούμε και αργότερα, ότι η οδηγία απαιτεί να γίνει οικονομική ανάλυση και όχι μια φορά να γίνεται συνεχόμενη οικονομική ανάλυση, να κοστολογείται η χρήση κάθε υπηρεσίας που έχει να κάνει με το νερό και ο κάθε ένας ο οποίος την υπερβαίνει αντίστοιχα να χρεώνεται για να επιστρέφει ένα περιβαλλοντικό όφελος από αυτή τη χρήση. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ο στόχος της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων που τους αφορούν και στην εφαρμογή τους όταν πρόκειται για αλλαγή στον τρόπο εργασίας τους ή στον τρόπο ζωής τους. Και τέλος, να κατευθύνει όλη την εθνική νομοθεσία με διάφορα επιπρόσθετα που βγήκαν μετά. Το πιο σημαντικό ήταν η Common Implementation Strategy, η στρατηγική δηλαδή εφαρμογής, η κοινή στρατηγική εφαρμογής των κράτων μελών για το πώς θα εφαρμόσουν με ορθό τρόπο την οδηγία μέσα στην επικράτειά τους. Είπαμε αρχικά ότι μια πρωτοτυπία της οδηγίας ήταν ότι κάλυψε όλα τα υδάτινα οικοσυστήματα εντός της Ηπείρου. Τα χώρισε σε συγκεκριμένες κατηγορίες και έθεσε στόχους για την κάθε μια κατηγορία ξεχωριστά. Έτσι λοιπόν έχουμε τα επιφανειακά ύδατα και τα υπόγεια ύδατα. Τα επιφανειακά ύδατα τα ονομάζει water bodies. Και αυτά τα χωρίζει σε τέσσερις κατηγορίες. Οι λίμνες, οι οποίες περιέχουν τις φυσικές λίμνες και τις φραγμολίμνες, τα αμοιευτήρες. Έχουμε τα ποτάμια, τα οποία έχουμε τα μεγάλα ποτάμια, έχουμε τους εποχικούς χυμάρους ή τα ρέματα και τα ανθρωπογενή κανάλια. Έχουμε τα μεταβατικά ύδατα, όπως είπαμε είναι τα δέλτα των ποταμών και τα υπολικά συστήματα. Και τέλος έχουμε τα νερά των ακτών, την ακτογραμμή, η οποία ορίζεται μέσα στην οδηγία ως
ένα ναυτικό μίλι από την κάθετο, πάντα από την ακτογραμμή, από την παραλία στην οποία είναι το κοντινότερο σημείο από το όριο αυτό. Οπότε έχουμε δηλαδή μια ζώνη κοντά στην παραλία όλων των κρατών μελών, ενός ναυτικού μιλίου, πλάτους, η οποία ονομάζεται υδατικό σώμα τέτοιο. Με συγχωρείτε, παράκτιο υγροτοπικού συστήματος. Είπαμε ότι ο στόχος είναι η καλή κατάσταση για όλα τα ύδατα μέχρι μια ορισμένη ημερομηνία. Η πρώτη ημερομηνία, και εδώ ήταν ένα βασικό λάθος που έκανε η οδηγία, ήταν ότι τέθηκε το 2015. Ήταν αρκετά αισιόδοξη ημερομηνία για μια οδηγία η οποία βγαίνει το 2000 και δίνει ένα χρονοδιάγραμμα, θα το δείτε μετά, για τα κράτη-μέλη για να τα νιοθετήσουν. Το να ζητάς μέσα σε 10-15 χρόνια να διασφαλίσεις ότι όλα σου τα νερά είναι σε καλή κατάσταση, όταν μιλάμε για βιολογικά οικοσυστήματα, τα οποία δεν πάνε με τους ρυθμούς που θες εσύ, ήταν πολύ αισιόδοξο στόχος. Δεν επιτεύχθηκε αυτός ο στόχος για πολλά κράτη-μέλη και αυτός ο στόχος ανανεώθηκε και έχει πάει πλέον στο 2027, ο οποίος είναι και ο τωρινός στόχος και οι πιέσεις αυτή τη στιγμή είναι για να πετύχουν αυτόν τον στόχο και να μην πάνε σε τρίτη ανανέωση. Τι θα πει καλή κατάσταση για ένα υδατικό σύστημα? Καταρχάς, έχουμε την καλή οικολογική κατάσταση, η οποία ορίζεται ως μια μικρή απόκληση από τις συνθήκες που θα επικρατούσαν σε ένα υδάτινο σύστημα, αν δεν υπήρχε καθόλου ανθρωπογενής επίδραση, αν η ανθρώπινη επίδραση ήταν πάρα πολύ μικρή. Το δεύτερο κακό με την οδηγία είναι ότι εδώ πέρα δεν έχει βάλει αριθμούς, δεν έχει ορίσει τι θα πει μικρή ανθρώπινη επίδραση και τι θα πει μικρή απόκληση. Οπότε χρειάστηκαν αρκετά χρόνια και γι' αυτό είχαμε τις καθυστερήσεις και δεν καταφέραμε να πιάσουμε τον πρώτο στόχο. Φάγαμε πάρα πολλά χρόνια μαλώνοντας τα κράτη-μέλη μεταξύ μας για το τι θα πει τελικά μικρή απόκληση και το τι θα πει τελικά καλή κατάσταση. Όταν κάνεις μια οδηγία η οποία αφορά 27 κράτη, θα πρέπει και τα 27 κράτη, όταν λένε καλή κατάσταση, να εννοούν το ίδιο πράγμα. Δεν μπορεί να εννοεί κάποιος κάτι παραπάνω και κάποιος κάτι παρακάτω. Η καλή οικολογική κατάσταση προέρχεται από αυτά τα τρία πράγματα. Και αυτή είναι άλλη μια πρωτοτυπία της οδηγίας για τα νερά, η οποία δεν υπήρχε μέχρι το 2000. Μέχρι το 2000, ό,τι αφορούσε την ποιότητα του νερού, είχε να κάνει με χημεία. Σε διέφερε η χημεία. Έχει τις στάδια χημικές ουσίες? Όχι, είναι κακό. Δεν τις έχει? Όχι, είναι καλό το νερό. Πρώτη φορά μπήκανε οι βιολογικές κοινότητες μέσα στην αξιολόγηση του νερού. Και τι σημαίνει καλή οικολογική κατάσταση? Σημαίνει ότι πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, πάλι χωρίς να ορίζεται τι είναι αυτό το καλή κατάσταση, για όλες τις βιολογικές κοινότητες που υπάρχουν μέσα στο υδάτινο οικοσύστημα. Θα πούμε στη συνέχεια ποιοι είναι αυτοί οι βιολογικοί δείκτες οι οποίοι αξιολογούνται για το αν είναι σε καλή κατάσταση ή όχι ένα υδάτινο σύστημα. Επίσης, υδρολογικά χαρακτηριστικά. Έχει να κάνει με τη στάθμη του ύδατος, με την διακύμανση στάθμης, έχει να κάνει με την παροχή νερού, αν πρόκειται για ρέμα ή ποτάμι. Και χημικά χαρακτηριστικά, δηλαδή κάποιες ουσίες οι οποίες δεν αποτελούν μια προτεραιότητα, οι οποίες μπήκαν σε μια διαφορετική κατηγορία. Εδώ έχουμε τα θρεπτικά, έχουμε το pH, έχουμε το διαλυμένο οξυγόνο, έχουμε κοινές ουσιαστικά χημικές παραμέτρους, οι οποίες αξιολογούνται για να πούμε αν ένα υδάτινο οικοσύστημα είναι σε καλή κατάσταση ή όχι. Καλή κατάσταση σημαίνει καλή οικολογική κατάσταση, τουλάχιστον. Καλή χημική κατάσταση επίσης, τουλάχιστον. Άλλη μια πρωτοτυπία της οδηγίας είναι ότι θέσπισε ένα αυστηρό κανόνα όσο αφορά τα ποιοτικά στοιχεία, ο οποίος θα το δούμε και συνέχεια, είναι ο one out, all out. Δηλαδή, όταν μία παράμετρός μου είναι εκτός,
σημαίνει ότι όλες είναι εκτός. Δεν πάνε οι 99 σε καλή κατάσταση, εάν μία είναι κακή, το υδάτινο οικοσύστημα χαρακτηρίζεται ως κακό. Δεν κάνουμε εκτός. Χαρακτηρίζουμε κάτι κακό, βλέπουμε ποια είναι η παράμετρος που το κάνει κακό, οπότε πάμε και την διορθώνουμε για να μπορέσει να ανέβει το οικοσύστημα σε καλή κατάσταση. Καλή φυσική κατάσταση έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσο αφορά τους ειδικούς ρήπους. Έχει βγει μια λίστα με χημικές ουσίες οι οποίες δεν πρέπει να υπάρχουν στο νερό πάνω από κάποιες συγκεντρώσεις. Οπότε, εάν δεν ξεπερνάει ένα το οικοσύστημα αυτές οι συγκεντρώσεις, πάει να πει ότι είναι σε καλή κατάσταση. Επιπροσθέτως, κάτι το οποίο δεν ισχύει για όλα τα υδάτινα οικοσύστηματα, όλα τα υδάτινα οικοσύστηματα πρέπει να έχουν καλή οικολογική και καλή χημική κατάσταση. Υπάρχουν και κάποιες ειδικές περιπτώσεις όμως, τα ειδικά υδάτινα οικοσύστηματα, τα οποία αφορούν κυρίως οικοσύστηματα τα οποία παρέχουν πόσιμο νερό ή τα νερά κολύμβησης, τα οποία έχουν λίγο πιο αυστηρούς στόχους για να θεωρούνται σε καλή κατάσταση, για να μπορούν να εξυπηρετούν και αυτές τις υπηρεσίες τις οποίες τους χαρακτηρίζουν. Μετά είπαμε για συνδυασμένη προσέγγιση, για τιμολόγηση νερού, για συμμετοχή των πολιτών και για κατευθυνόμενη νομοθεσία. Η βάση λοιπόν της οδηγίας έχει να κάνει με το σχέδιο διαχείρισης λεκάνη απορροής. Αυτό που ζητάει η οδηγία είναι ότι πρέπει τα νερά σου να είναι σε καλή κατάσταση. Πώς θα το πετύχεις αυτό? Θα πρέπει να έχεις ένα σχέδιο διαχείρισης για αυτή την περιοχή. Ξεκινώντας λοιπόν με ένα σχέδιο διαχείρισης, με ένα σχέδιο δηλαδή που περιλαμβάνει το ποιες είναι οι μελλοντικές σου πράξεις για να οδηγήσεις το οικοσύστημά σου που δεν είναι σε καλή κατάσταση σε καλή, ή ακόμα και αν είναι σε καλή κατάσταση, πώς θα το διατηρήσεις αυτή την κατάσταση, είναι το River Basin Management Plan, το οποίο είναι ο πυρήνας της οδηγίας. Εφόσον υπάρχει ένα σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής, μετά προχωράμε στην παρακολούθηση. Ουσιαστικά είναι μια περίοδος στην οποία κάνουμε δείγματο λήψης, εξετάζουμε, αναλύουμε και βλέπουμε τι συμβαίνει όλα αυτά που είπαμε πριν με την ποιότητα των υδάτων. Άμα βελτιώνεται, χειροτερεύει, παραμένει σταθερή. Η παρακολούθηση έχει να κάνει με το μάζεμα όλων των παραμέτρων που αφορούν την κατάσταση. Και έχουμε το status assessment, την αξιολόγηση της κατάστασης δηλαδή, η οποία είναι όλη η ανάλυση των δεδομένων από την παρακολούθηση, η οποία αξιολογεί το οικοσύστημα. Έχουμε ξεκινήσει με ένα σχέδιο για το μέλλον, έχουμε αρχίσει να παρακολουθούμε το τι γίνεται και έχουμε αξιολογήσει το τι έχει γίνει τελικά. Προχωράμε στους στόχους μας. Θέτουμε ξανά στόχους. Τι γίνεται με αυτό το οικοσύστημα? Είναι σε καλή κατάσταση? Ωραία. Πότε να το διατηρήσουμε? Δεν είναι. Ωραία. Πρέπει να βρούμε γιατί δεν είναι. Πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα για να βελτιωθεί. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων. Πάμε στη λεκάνη απορροής ενός συστήματος που βλέπουμε ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση και λέμε τι φταίει, τι είδαμε στην παρακολούθηση ότι ξεπερνούσε το όριο και μας κατέβαζε την κατάσταση, ο τάδε χημικός ρήπος. Από πού μπορεί να έρχεται ο τάδε χημικός ρήπος? Από εκεί. Οπότε το εκεί θα πρέπει να το επιδιορθώσουμε. Πέρα από την ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων, βλέπουμε τι κάνει η μέχρι τώρα νομοθεσία. Εδώ είναι το streamlining legislation. Εφόσον δηλαδή είμαστε στη μέση ενός κύκλου ενός διαχειριστικού σχεδίου, πάμε και βλέπουμε, μας καλύπτει η τωρινή νομοθεσία σε αυτό που έχουμε θέσει σαν στόχο? Αν μας καλύπτει, καλώς. Πρέπει να το εφαρμόσουμε και όλα θα πάνε καλά. Αν δεν μας καλύπτει, τότε θα πρέπει να ξανομοθετήσουμε. Να πάμε και να τροποποιήσουμε, να πάμε και να αλλάξουμε τις απαιτήσεις.
Εδώ έρχεται και η οικονομική ανάλυση του νερού. Ακριβώς, στις απαιτήσεις. Και κυρίως έχει να κάνει με την ποσοτική αξιολόγηση του νερού, αλλά και με την ποιοτική. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι ένα οικοσύστημα έχει πρόβλημα με την ποσότητα του νερού, τότε πρέπει λίγο να δούμε ποιοι τραβάνε νερό. Είναι απαραίτητο να τραβάνε όλοι αυτοί νερό? Είναι απαραίτητο να τραβάνε τόση ποσότητα νερού? Και άμα είναι απαραίτητο, μήπως πρέπει να πληρώσουν κάτι παραπάνω για να μας παρέχουν τα αναγκαία για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε απαλού αυτό το νερό? Εφόσον έχουμε κάνει όλες αυτές τις αναλύσεις, προχωράμε στο πρόγραμμα των μέτρων. Το πρόγραμμα των μέτρων είναι ουσιαστικά το τι θέτουμε στο σχέδιο διαχείρισής μας, δηλαδή το τι θα κάνουμε στο μέλλον. Για να κάνουμε αυτό το πρόγραμμα μέτρων, βέβαια, δεν το κάνουμε από μόνοι μας. Όπως είπαμε, πρέπει να εξασφαλίσουμε και την συμμετοχή του κόσμου, έτσι, με έναν αριθμό ημερίδων ή με ηλεκτρονική διαβούλευση. Συζητάμε ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα, παιδιά. Σκεφτόμαστε να πάρουμε αυτό το μέτρο. Συμφωνείτε? Καλώς. Εφόσον συμφωνείτε, το βάζουμε στο διαχειριστικό και ελπίζουμε την επόμενη εξαετία να βελτιωθεί η κατάσταση. Άμα δεν συμφωνείτε, πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση. Και εφόσον έχουμε κλείσει αυτό το κύκλο, πάμε σε ένα δεύτερο διαχειριστικό σχέδιο. Και αυτός είναι ο κύκλος, ο εξαετής κύκλος ενός σχεδίου διαχείρισης λεκάνων απορροής. Όπως είπα, ξεκινάμε με το σχέδιο, παρακολουθούμε την κατάσταση, αναλύουμε ποιες είναι οι πιέσεις, συζητάμε για τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε ή τις εξαιρέσεις, συζητάμε και με τον κόσμο και πάμε και ανανεώνουμε το διαχειριστικό. Η οδηγία απαιτεί ανά 6 χρόνια για όλες τις λεκάνες απορροής από τα κράτη-μέλη της να κάνει ακριβώς αυτόν τον κύκλο. Με διαφανείς διαδικασίες, με εκθέσεις προόδου για το τι γίνεται, για το καθένα κομμάτι, και τελικά να καταλήγουμε σε ένα εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης, το οποίο, αν εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να ακολουθηθεί ακριβώς για να βελτιωθεί το σύστημα που έχει πρόβλημα. Επίσης, η οδηγία έχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το 2000 τέθηκε σε ισχύ. Το 2003, μέχρι το 2003, ζητούσε από όλα τα κράτη-μέλη να το μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία, καθώς και να χαρακτηρίσουν ποια είναι τα υδατικά τους διαμερίσματα και ποιες είναι οι λεκάνες απορροής τους και ποιες είναι ποιοι φορείς οι οποίοι διοικούν αυτές τις περιοχές. Οπότε εδώ πέρα ουσιαστικά καταρτίζεται η λίστα των προστατευόμενων αντικειμένων ουσιαστικά. Το 2004 έπρεπε να γίνουν οι πρώτες αναλύσεις στις λεκάνες απορροής όσο αφορά τις πιέσεις, τον αντίκτυπο και την οικονομική ανάλυση. Το 2006 έπρεπε να ιδρυθούν τα δίκτυα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων, καθώς και να αρχίσει η δημόσια διαβούλευση για το τι γίνεται με τα οικοσυστήματα που τις αφορούν. Το 2008 έπρεπε να έχουμε το πρώτο προσχέδιο των διαχειριστικών σχεδίων για τις λεκάνες απορροές μας. Το 2009 έπρεπε να κλείσουμε με αυτό το σχέδιο, να στείλουμε δηλαδή ποιο είναι το σχέδιό μας για την επόμενη εξαετία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2010 έπρεπε να εισάγουμε οικονομική πολιτική στο νερό. Το 2012 να ξεκινήσουμε εφαρμογή των μέτρων. Και το 2015, όπως είπα πριν, θα έκλεινε ο πρώτος κύκλος διαχείρισης και θα έπρεπε να πετύχουμε τον περιβαλλοντικό στόχο που όλα τα νερά να είναι σε καλή κατάσταση.
το οποίο όπως είπαμε ήταν αρκετά αισιόδοξο για να, μην, για να γίνει μέσα σε αυτά τα χρόνια. Επίσης, το 2015 έπρεπε να προχωρήσουμε στην αναθεώρηση του πρώτου σχεδίου διαχείρισης, να πάμε σε ένα δεύτερο σχέδιο διαχείρισης, το οποίο ουσιαστικά με την τότε λογική θα ήταν το πώς διατηρούμε την καλή κατάσταση που έχουμε πετύχει από εκείνη τη στιγμή και παραπέρα. Οπότε μετά, το οποίο αφορά και την εποχή την οποία είμαστε τώρα, έχουμε ανά 6 χρόνια κλείσιμο ενός κύκλου διαχείρισης και μια ανανέωση, μια τροποποίηση των διαχειριστικών σχεδίων αν βλέπαμε ότι κάπου κάπου μπάζουν, κάπου κάτι δεν λειτουργεί καλά ή αν προκύπτουν καινούργιες ανάγκες ή καινούργιες αντιρρήσεις από τον κόσμο, οπότε θα έπρεπε να βρεθούν διαφορετικές πρακτικές. Το 21 θα κλείνει ο δεύτερος κύκλος, το 27 θα κλείνει ο τρίτος κύκλος και θα βγει το τελικό. Αυτό το οποίο θα οριστικοποιηθεί μετά από όλες αυτές τις φορές και από εκεί και πέρα οι αλλαγές θα είναι πολύ πιο δύσκολες. Το 2027 είναι τελικά ο καινούριος στόχος ο οποίος έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Οπότε, μέχρι το 2027 πρέπει τα κράτη-μέλη να πιάσουν καλή κατάσταση στα υδατά τους και να έχουν ένα οριστικό σχέδιο διαχείρισης, το οποίο μετά από εκεί και πέρα πλέον είναι, δεν είναι σχέδιο διαχείρισης, είναι ουσιαστικά σχέδιο διατήρησης της καλής κατάστασης στα ύδατα που έχουν πετύχει μετά από τόσο κόπο και χρόνο. Από εκεί και πέρα, κάθε χρόνο, έχουμε ανανεώσεις όπου χρειάζονται για να διατηρούμε αυτή την καλή κατάσταση. Επίσης, μεγάλη σημασία της οδηγίας για τα ύδατα είναι ότι έχει πολλές διασυνδέσεις με άλλες οδηγίες, οι οποίες αφορούν πάρα πολλούς διαφορετικούς φορείς μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Είπαμε ήδη ότι μία σύνδεση έχει να κάνει με την πολιτική των βιολογικών καθαρισμών, μία είναι με τα νητρικά της αγροτικής δραστηριότητας. Μία σημαντική σύνδεση, η οποία ακόμα εξετάζεται, είναι η σύνδεση με την οδηγία των οικοτόπων. Τα εδατικά οικοσυστήματα είναι οικότοποι επίσης, οπότε όταν η μία οδηγία ζητάει καλή κατάσταση του υδατικού σώματος και άλλη οδηγία ζητάει καλή κατάσταση των τύπων οικοτόπων μέσα, ουσιαστικά έχουμε αλληλεπικαλύψεις. Επίσης, συνδέεται, εφόσον έχουμε να κάνουμε με καλή χημική κατάσταση, με την οδηγία για τη ρήπανση, με την οδηγία για τις επικίνδυνες ουσίες, εφόσον μιλάμε για τα coastal water bodies, τα παράκτια ύδατα, συνδέεται με την οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης. Έχουμε σύνδεση με την οδηγία για τα υπόγεια ύδατα, για το πόσιμο νερό. Επίσης, σύνδεση με την θαλάσσια στρατηγική, με τις ουσίες προτεραιότητας, με την οδηγία των πουλιών. Επίσης, τα υδάτινα οικοσυστήματα είναι συστήματα τα οποία επισκέπτονται μεγάλος αριθμός πουλιών, τα οποία θέλει να καλύψει η οδηγία των πτηνών. Έχουμε την οδηγία για τις εκπομπές των εργοστασιακών εκπομπών. Και τέλος, έχουμε την οδηγία για, για τα πόσιμα ύδατα, καθώς και άλλες λίγο πολύ άλλες σημαντικές νομοθεσίες. Να κάνουμε το διάλειμμα. Τελειώσαμε λοιπόν με τα γενικά πράγματα για την οδηγία, τα εισαγωγικά, και πάμε λίγο τώρα στην Ελλάδα. Μια τελευταία διαφάνεια στο πρώτο κομμάτι. Ωραία όλα αυτά με την οδηγία, αλλά γιατί μας αφορά? Γιατί πολύ απλά είναι μια κοινοτική οδηγία, το οποίο σημαίνει ότι όλα τα κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας πρέπει να την ακολουθήσουν. Από τη στιγμή που υιοθετείται μια κοινοτική οδηγία, τα κράτη-μέλη πρέπει να συμμορφωθούν με αυτή. Εάν δεν συμμορφωθούν, τότε ξεκινάει μια διαδικασία παραπομπής από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τα οποία ξεκινάνε με προειδοποιητικές επιστολές προς τη χώρα, προχωράνε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τελικά... Συγγνώμη, πρέπει να βάλουμε ρεύμα. Και πολύ άδειξη. Κάτσε λίγο. Και τελικά καταλήγουμε σε κοινοτικά πρόστιμα, κάτι το οποίο έχει συμβεί στη χώρα μας αρκετές φορές και για άλλα θέματα, αλλά και για την ίδια οδηγία για τα ύδατα. Τι συνέβη με την Ελλάδα, ποιες ήταν, ποιες ήταν τα προβλήματα όταν έπρεπε να εφαρμόσουμε αυτή την οδηγία στη χώρα. Καταρχάς, έχουμε μια άνηση κατανομή των υδάτινων πόρων στη χώρα, και χωρική και χρονική. Το μορφολογικό ανάγλυφο της χώρας έχει ως αποτέλεσμα μεγάλη ποσότητα ύδατος να πέφτει στη Δυτική Ελλάδα, ενώ το Αιγαίο, η Ανατολική χώρα και το Αιγαίο Πέλαγος έχει μεγάλα προβλήματα ξηρασίας. Επίσης έχουμε εποχικότητα της ζήτησης. Έχουμε μεσογειακό κλίμα, η περίοδος των ψηλών βροχοπτώσεων είναι το χειμώνα, που δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση για νερό, ενώ οι αγροτικές καλλιέργειες ζητάνε νερό το καλοκαίρι, όπου δεν έχουμε υψηλές βροχοπτώσεις. Επίσης έχουμε υψηλό ποσοστό αρδευόμενης καλλιέργειας, κάτι το οποίο προσπαθεί να αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Και εδώ πέρα έχουμε την άντληση, υπεράντληση υδάτων, είτε νόμιμη, είτε σε πολλές περιπτώσεις παράνομη άντληση υδάτων. Επίσης, ένα σημαντικό πρόβλημα είναι η υφαλμύρηση του υδροφόρου ορίζοντα. Η υπεράντληση νερό από τον υδροφόρο ορίζοντα επιτρέπει στο θαλασσινό νερό να εισέρθει και να αρχίσει να φέρει υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων στα υπόγεια ύδατα. Έχουμε μεγάλη περιοχή, μεγάλο αριθμό περιοχών οι οποίες έχουν προβλήματα λειψιδρίας, όπως είπα πριν, τα νησιά. Έχουμε μεγάλο αριθμό λεκανών απορροής διασυνοριακών. Έχουμε αρκετά ποτάμια τα οποία κατεβαίνουν από τη Βουλγαρία ή από την Βόρεια Μακεδονία, είτε από την Αλβανία, και προβλήματα που εμφανίζονται σε αυτές τις λεκάνες απορροής μπορεί να προέρχονται από τις γειτονικές μας χώρες. Επίσης, κλασικό πρόβλημα στην Ελλάδα, έχουμε έλλειψη επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των φορέων που ασχολούνται με τα υδάτινα οικοσυστήματα. Έχουμε έλλειψη στην παράδοση της παρακολούθησης του τι έχουμε της αειφορικής εκμετάλλευσης και όπως για όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα έχουμε έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης. Οπότε σε μια τέτοια χώρα έπρεπε να φέρεις μια τέτοια πρωτότυπη οδηγία και να την εφαρμόσεις. Τι συνέβη με τη μεταφορά της οδηγίας στην Εθνική Νομοθεσία της Ελλάδας? Πριν το 2000, αρκετές χώρες της Ευρώπης ήδη είχαν δικές τους πολιτικές για το νερό, οπότε ουσιαστικά η οδηγία ήρθε και τροποποίησε ήδη υπάρχοντα σχέδια μέσα στις χώρες. Στην Ελλάδα δεν είχαμε εθνική νομοθεσία για το νερό ουσιαστική, είχαμε αποσπασμένη νομοθεσία, η οποία προερχόταν πάντοτε από τις ευρωπαϊκές οδηγίες, οι οποίες ήταν πριν από την οδηγία για τα ύδατα. Το 2003, ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα της οδηγίας, υιοθετήσαμε με τον νέο νόμο για τα ύδατα
του 2003, υιοθετήσαμε την οδηγία στην ελληνική νομοθεσία. Και εδώ είναι που σταματάει η αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος από την Ελλάδα ως προς την οδηγία. Το 2006 θα έπρεπε ήδη να έχουμε χαρακτηρίσει τα υδατικά μας διαμερίσματα, να είχαμε κάνει τις αναλύσεις των πιέσεων σε αυτά και θα έπρεπε να έχουμε δίκτυο παρακολούθησης το οποίο να εργάζεται κανονικά. Εμείς μέχρι το 2006 το μόνο που καταφέραμε να κάνουμε είναι να ιδρύσουμε την κεντρική υπηρεσία υδάτων, η οποία ήδη με 3 χρόνια καθυστέρηση έπρεπε να ξεκινήσει να εφαρμόζει την οδηγία. Το 2007 κατάφερε να προχωρήσει στο προεδρικό διάταγμα, το οποίο αφορούσε το ποια μέτρα και ποιες διαδικασίες θα πρέπει να τηρούνται για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων. Και μέχρι το 2010 ουσιαστικά ήταν τα πρόστιμα και οι προνοτοποιητικές επιστολές οι οποίες ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ότι δεν ακολουθούμε το χρονοδιάγραμμα της οδηγίας. Οπότε το 2010 ιδρύθηκε κάτω από ισχυρή πίεση η Εθνική Επιτροπή Υδάτων. Αυτή μετέτρεψε την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων και την έκανε ως Ειδική Γραμματεία Υδάτων, η οποία πλέον είχε πολύ ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών για το νερό. Το 2011 ιδρύθηκε το Δίκτυο Παρακολούθησης με 5 χρόνια καθυστέρηση, οπότε ξεκινήσαμε να μαζεύουμε δεδομένα για πρώτη φορά για το τι συμβαίνει μέσα στα υδάτα της χώρας. Και το 2017, με 7 χρόνια καθυστέρηση, κάτι που έπρεπε να γίνει το 2010, βγήκε η κοινή υπουργική απόφαση η οποία αφορά την κοστολόγηση και την τιμολόγηση του νερού. Το 2010 που ουσιαστικά ξεκίνησε η εφαρμογή της οδηγίας στην Ελλάδα, έχουμε αυτήν τη διοικητική δομή. Καταρχάς έχουμε σε επίπεδο κυβέρνησης, έχουμε την νεοσύστατη Εθνική Επιτροπή Υδάτων, η οποία είναι ένα διυπουργικό όργανο, που ουσιαστικά αποτελείται από τους 7 υπουργούς των υπουργείων που έχουν να κάνει, που έχουν λίγο πολύ να κάνουν με τα νερά, τα οποία είναι το περιβάλλοντος και ενέργειας φυσικά, το ναυτιλίας, το οικονομικό, το εσωτερικό ή εξωτερικό, όταν πρόκειται για διασυνοριακή λεκάνη υπορροής, το ναυτιλίας, το οικονομικό, συγγνώμη τα είπα αυτά, το υγείας, το αγροτικής ανάπτυξης και το αγροτικής ανάπτυξης. Παράλληλα με την Εθνική Επιτροπή Υδάτων, ιδρύθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων, το οποίο αποτελείται από 26 εκπροσώπους από τα κόμματα τα οποία υπάρχουν στο Κοινοβούλιο, τα οποία γνωμοδοτούν προς την Επιτροπή για θέματα που αφορούν στη χάραξη της πολιτικής. Αυτά τα δύο όργανα ουσιαστικά συνεργάζονται με την παλιά, με την πρώην Ειδική Γραμματεία Υδάτων, η οποία βρίσκεται στο υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, η οποία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των πολιτικών, είναι αυτή η οποία συζητάει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συζητάει με τα κλιμάκια της κυβέρνησης και συζητάει από κάτω με τις περιφερειακές δομές στη χώρα, οι οποίες έχουν την ευθύνη της εφαρμογής των μέτρων της διαχείρισης στις λεκάνες απορροής. Οπότε έχουμε το Συμβούλιο Υδάτων της Περιφέρειας, το οποίο, όπως το Εθνικό Συμβούλιο, έχει, βρίσκεται σε συνεννόηση με το κοινό και με τις ΜΚΟ για τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση του νερού. Και υπάρχει η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας, η οποία είναι το βασικό όργανο, το τελικό εκτελεστικό όργανο όλης αυτής της δομής προς την εφαρμογή των σχέδιων διαχείρισης της λεκάνης απορροής. Συμβουλευτικό ρόλο παίζουν διάφορα ιδρύματα, ερευνητικά,
είτε τα πανεπιστήμια, είτε η ΔΕΗ, είτε η ΕΙΔΑΠ, στο πώς θα εφαρμόσουμε τα κατάλληλα μέτρα σε κάθε περιφέρεια. Οπότε το 2010, πάλι με καθυστέρηση 6 χρόνων, πρέπει να γίνει το 2004 αυτό, δηλώσαμε τελικά ποια είναι τα υδατικά διαμερίσματα της χώρας. Δηλώσαμε αυτά τα 14 υδατικά διαμερίσματα, για τα οποία υπεύθυνοι είναι οι περιφέρειές τους. Εντός αυτών των 14 υδατικών διαμερισμάτων έχουμε 46 λεκάνες απορροής, τα οποία περιέχουν 1781 υδάτινα σώματα. Επιτέλους μπορούμε να πούμε πόσα υδάτινα σώματα παρακολουθούμε και αξιολογούμε και σκοπεύουμε να τα, να τα φέρουμε σε καλή κατάσταση στη χώρα. Και 565 συστήματα υπόγειων υδάτων. Το 2009 έπρεπε να καταρτήσουμε τα πρώτα διαχειριστικά σχέδια για αυτές τις περιοχές. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν όλα πήγαν πίσω, εννοείται και εδώ είχαμε σημαντικές καθυστερήσεις, η δημόσια διαβούλευση θα έπρεπε να ξεκινήσει το 6, ξεκίνησε στην Ελλάδα το 12, με 6 χρόνια καθυστέρηση. Οπότε, τελικώς, τα πρώτα εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης για, για τα 14 υδάτινα διαμερίσματα στη χώρα ήρθαν τα έτη 13, 14 και 15. Το 2012, το 2011, είχε βγει η κοινή υπουργική απόφαση που αποφάσισε την ίδρυση του δικτύου παρακολούθησης υδάτων. Το 2012 ξεκίνησε τη λειτουργία του και αυτό, όπως και όλες οι δομές, είναι υπό την επίβλεψη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Και αυτό το δίκτυο παρακολούθησης απαρτίζεται από 6 φορείς. Είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους για τις χημικές αναλύσεις, το ΕΛΚΕΘΕ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, που έχει να κάνει με τα ποτάμια και τα παράκτια, τα μεταβατικά ύδατα και τα παράκτια οικοσυστήματα. Είναι το πρώην ΙΓΜΕ, που πλέον ονομάζεται ΕΑΓΜΕ, η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, το οποίο έχει να κάνει με τα υπόγεια ύδατα. Το ΕΚΒΙ, στο οποίο υπάγομαι εγώ, το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, που έχει να κάνει με τις λίμνες. Η ΔΕΙΑΛ, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Λάρισας, η οποία χειρίζεται τα θέματα της περιοχής Θεσσαλίας. Και τέλος το πρώην ΙΕΒ, που πλέον έχει ονομαστεί ΙΕΗ, Ινστιτούτο Εδαφοϊδατικών Πόρων, το οποίο επίσης μαζί με το Γενικό Χημείο του Κράτους εξετάζει κάποιους ειδικούς ρήπους στα ύδατα. Αυτοί οι φορείς είχα την ευθύνη να δημιουργήσουν προγράμματα παρακολούθησης και αξιολόγησης των υδάτων, τα οποία συμπεριλαμβάνουν το τι παρακολουθούμε, ποιοι είναι οι ποιοτικοί μας δείκτες, είτε είναι χημικοί είτε είναι βιολογικοί, πώς παρακολουθούμε, έπρεπε να αναπτυχθούν εγκεκριμένες μέθοδοι για το πώς παρακολουθείτε κάτι και πώς αξιολογείτε, το πότε, ανάλογα με τον δείκτη, και το πόσο συχνά, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το υδατικό σύστημα. Αυτά τα προγράμματα είχαν ως στόχο να αξιολογούν την κατάσταση των υδάτων μετά την εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων σε αυτά και να τροφοδοτούν με πληροφορίες για το πώς πάει το διαχειριστικό σχέδιο σε μια περιοχή. Ανάλογα με την κατάσταση ενός υδατικού συστήματος, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι προγράμματος παρακολούθησης. Έχουμε την επιχειρησιακή παρακολούθηση, η οποία αφορά υδάτινα σώματα που αποτυχάνουν να την επίτευξη των περιβαλλοντικών του στόχων, είναι πιο εντατική η παρακολούθηση. Έχουμε την εποπτική παρακολούθηση για κάποια συστήματα τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση και απλά τα παρακολουθούμε. Η διερευνητική, όταν κάποιο σύστημα είναι σε άγνωστη κατάσταση και έχει άγνωστες πιέσεις, είναι η παρακολούθηση με την οποία ξεκινάμε σε ένα σύστημα. Έχουμε την παρακολούθηση ειδικών περιοχών,
όπως είπαμε, όταν αφορά για ύδατα κολύμβησης υπόσιμο νερό. Και τέλος έχουμε την ποσοτική για τα υπόγεια ύδατα, η οποία γίνεται με μετρήσεις υπόγεια στάθμης ή της παροχής νερού σε φυσικές πηγές. Το δίκτυο παρακολούθησης περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή 616 σταθμούς επιφανειακών υδάτων και 1392 σταθμούς μέτρησης για υπόγεια ύδατα. Τα 616, τα 449 είναι σταθμοί σε ποτάμια, 53 σε λίμνες, τα 44 σε μεταβατικά ύδατα και τα 80 είναι σε παράκτιες περιοχές. Αυτοί είναι σταθμοί μετρήσεων για τους οποίους τα προγράμματα παρακολούθησης απαιτούν την επίσκεψη προσωπικού εκεί, τη λήψη δειγμάτων, μετρήσεων και όλα αυτά να αναφέρονται σε ετήσιες εκθέσεις προς όλους τους ενδιαφερομένους. Είπαμε ότι η καλή κατάσταση επιτυχάνεται εάν έχουμε καλή χημική κατάσταση και καλή οικολογική κατάσταση. Η χημική κατάσταση είναι κάτι σχετικά απλό. Η χημική κατάσταση εξετάζεται με ευρωπαϊκά πρότυπα. Όπως είπαμε πριν, υπάρχει μια λίστα ουσιών και όρια, αν υπερβαίνει ή όχι. Οπότε έχουμε αντίστοιχα δύο κλάσεις κατάστασης. Αν το υδάτινό μας σύστημα είναι σε καλή κατάσταση, αν όλες οι ουσίες δηλαδή δεν υπερβαίνουν τα όρια, ή σε χαμηλότερη της καλής, όταν έστω και μία ουσία υπερβαίνει το ευρωπαϊκό πλέον όριο. Στους βιολογικούς δείκτες είναι πολύ πιο πολύπλοκη η κατάσταση. Στους βιολογικούς δείκτες δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ευρωπαϊκή μεθοδολογία, γιατί πολύ απλά διάφορες περιοχές της Ευρώπης έχουν διαφορετικούς οργανισμούς και αυτοί οι οργανισμοί έχουν διαφορετικές απαιτήσεις. Οπότε η οδηγία επέτρεψε να έχουμε εθνικά κριτήρια για τους βιολογικούς δείκτες. Όχι απλά επέτρεψε, απέτησε από τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν εθνικές μεθοδολογίες που να αφορούν την αξιολόγηση των βιολογικών δεικτών. Όταν λέμε καλή οικολογική κατάσταση, εννοούμε για καλή κατάσταση της δομής και της λειτουργίας των υγροτοπικών συστημάτων. Όπως είπαμε πριν, αυτό προέρχεται από υδρομορφολογικές συνθήκες, βαθυμετρία, υπόστρωμα, διακύμαση στάθμης ή παροχή όταν πρόκειται για ποτάμι, φυσικοχημικές παραμέτρους, ρυπαντές μη προτεραιότητας, όπως είπαμε τα θρεπτικά, διαφάνεια, οξυγόνο, pH, αλατότητα και τα biological quality elements, τα βιολογικά στοιχεία ποιότητας, τα οποία είναι μέχρι 5 οργανισμοί, μέχρι 5 ομάδες οργανισμών για κάθε υδατικό σύστημα, τα οποία αξιολογούνται σε μια κλίμακα 5 κλάσεων. Οι φυσικοκιμικές παράμετροι είναι 3 κλάσεις, οι μοδομορφολογικές είναι 2. Και όλα αυτά βγαίνουν για κάθε διαφορετικό τύπο υδατικού σώματος. Όπως είπαμε, τα βιολογικά στοιχεία είναι μέχρι 5 ομάδες οργανισμών. Είναι αυτές οι ομάδες: φυτοπλανκτό, μακρόφυτα, όπως ονομάζονται τα ανώτερα φυτά στα ποτάμια και στις λίμνες, ή αγιόσπερμα στα μεταβατικά και στα παράκτια. Φυτοβέρθος, πάλι όπως ονομάζεται στις λίμνες και τα ποτάμια, ή μακροφύκη στα μεταβατικά και στα παράκτια. Δελφικά μακροασπόνδυλα και ψάρια. Για αυτούς τους 5 οργανισμούς η οδηγία απαιτεί να αξιολογείται η σύνθεση, η αυθονία τους, η βιομάζα, η άνθηση όταν πρόκειται για φυτοπλανκτό ή για τα μακροφύκη, ξενικά είδη και μια λίστα άλλων παραμέτρων οι οποίες ουσιαστικά απαντούν στο εάν είναι σε, αν η δομή και η λειτουργία αυτών των οργανισμών είναι σε καλή κατάσταση. Τι θα πει καλή κατάσταση? Αυτή είναι η πενταβάθμια κλίμακα κατάστασης. Έχουμε ψηλή κατάσταση ή συνθήκες αναφοράς. Η οδηγία λέει, απαιτεί να οριστούν συνθήκες αναφοράς για κάθε οργανισμό,
που σημαίνει ότι είναι οι συνθήκες που θα έπρεπε να είναι οι οργανισμοί αυτοί σε ένα σύστημα που δεν έχει ανθρώπινη πίεση. Οπότε, από αυτές τις συνθήκες αναφοράς βγαίνουν οι λόγοι για όλες τις υπόλοιπες κλάσεις. Όσα είναι κοντά σε συνθήκες αναφοράς μπαίνουν σε υψηλή κατάσταση, οπότε έχουμε ή καμία ή πολύ μικρή απόκληση από τις συνθήκες αναφοράς για τον οργανισμό τον οποίο εξετάζουμε. Η καλή κατάσταση, η οποία είναι μικρή απόκληση από τις συνθήκες αναφοράς, η οδηγία ζητάει να έχουμε μέχρι μικρές αποκλήσεις από τις συνθήκες αναφοράς. Έχουμε τη μέτρια κατάσταση, η οποία είναι μέτρια απόκληση, και αντίστοιχα έχουμε την ελλειπή και την καρκή, όταν οι αποκλήσεις των οργανισμών είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτές που τα περιμέναμε σε ένα ανέγκυχτο ουσιαστικά υδάτινο σύστημα. Οπότε έχει βγει αυτό το σχεδιάγραμμα ροής, ουσιαστικά πώς αξιολογείται ένα οικολογική κατάσταση ενός υδάτινου σώματος ανάλογα με αυτές τις τρεις παραμέτρους που είπαμε. Καταρχάς υπενθυμίζω ότι ισχύει το one out all out, οπότε ξεκινάμε με το χειρότερο βιολογικό από τα πέντε. Εάν τα τέσσερα βιολογικά στοιχεία είναι σε υψηλή κατάσταση και τα ψάρια για παράδειγμα είναι σε κακή για τους χύψη λόγους, υπεραλίευση ας πούμε, έχεις ένα πολύ καλό υδάτινο σύστημα, έχεις υπεραλίευση, τα ψάρια είναι σε κακή κατάσταση, τότε κατευθείαν ξεκινάς με κακή κατάσταση και πηγαίνεις στο υδάτινο σου οικοσύστημα σε κακή κατάσταση. Ουσιαστικά για να χτυπήσεις το καμπανάκι και να πεις ότι κάτι είναι σε κακή, διορθώστε το για να βελτιωθεί. Ξεκινώντας λοιπόν τα βιολογικά, αν τα βιολογικά είναι σε υψηλή κατάσταση, αν τα φυσικοχημικά είναι σε υψηλή κατάσταση, αν τα μορφολογικά είναι σε υψηλή κατάσταση, έχεις υψηλή κατάσταση του υδάτινου συστήματος. Εάν το βιολογικό είναι σε καλή και το φυσικοχημικά είναι σε καλή, έχουμε καλή κατάσταση. Εάν τα υδρομορφολογικά δεν ήταν σε υψηλή, έχει επίσης καλή κατάσταση. Ουσιαστικά τα υδρομορφολογικά μπορούν να κατεβάσουν την κατάσταση από υψηλή μόνο σε καλή. Δεν μπορούν να την κατεβάσουν πιο κάτω. Τα φυσικοχημικά, εάν δεν είναι σε καλή κατάσταση, κατεβάζουν την τελική οικολογική κατάσταση σε μέτρια. Οπότε τα φυσικοχημικά, αν δεν είναι σε υψηλή, μπορούν να κατεβάσουν είτε σε καλή είτε σε μέτρια. Τα βιολογικά είναι τα μόνα τα οποία μπορούν να κατεβάσουν την κατάσταση μέχρι την τελευταία κλάση. Υπενθυμίζω ότι όλα τα νερά, ο στόχος της οδηγίας είναι όλα τα νερά να φτάσουν τουλάχιστον την καλή κατάσταση. Οπότε όλα τα υδάτινα συστήματα της Ευρώπης πρέπει να βρίσκονται σε αυτές τις δύο κλίμακες. Θα πρέπει να έχουν τα χειρότερα βιολογικά τους σε υψηλή ή καλή κατάσταση. Θα πρέπει να έχουν τα φυσικοχημικά τους σε υψηλή ή καλή κατάσταση και θα πρέπει να έχουν τα υδρομορφολογικά τους σε υψηλή ή καλή κατάσταση. Όλα αυτά για να γίνουν σημαίνει πολλές δειγματοληψίες. Πάρα πολλές δειγματοληψίες. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, σε 8 ώρα το πρωί φεύγω, πάω στο Παρανέστη και στον Ευρωκόπη για να κάνω δειγματοληψίες, χειμερινές δειγματοληψίες ύδατος. Δειγματοληψίες στις λίμνες, για νερό, στη θάλασσα, μετρήσεις, βυθομετρία, φυσικοχημικών παραμέτρων, στάθμης, ύδατος, φυτοπλανκτό, μακροασφόντιλα βευτικά, ψάρια με ηλεκτραλία, σε ρέματα, τα φυτά, τα μακρόφυτα, μακροασπόνδυλα, είτε στις λίμνες είτε στη θάλασσα. Και πέρα από τις δειγματοληψίες έχουμε πάρα πολλές εργατοώρες στις αναλύσεις. Πρέπει αυτοί οι οργανισμοί να αναγνωριστούν, πρέπει να μετρηθούν, να ξεχωρίσουν, να αναγνωριστούν. Πολλές φορές δεν είναι όλα τα υδάτινα οικοσύστηματα σε καλή κατάσταση, οπότε λες, αχ, πάω και μια εκδρομή να πάρω ένα δείγμα. Πολλές φορές είναι σε αντίξωες συνθήκες, είτε στο θέμα ποιότητας, είτε στο θέμα καιρού. Επίσης, οι εύκολες δειγματοληψίες που έχει το ΙΓΜΕ
τις υπόγειες στάθμης. Οι κύριοι πηγαίνουν με τα παντελόνια αυτούς και μετράνε την υπόγεια στάθμη, αλλά είναι και αυτό σημαντικό για την οδηγία. Όπως είπα πριν, όλα αυτά δεν έπρεπε να βγουν από το μυαλό μας, έπρεπε να ακολουθήσουν εγκεκριμένες μεθοδολογίες. Έπρεπε να αναπτυχθούν εθνικές μεθοδολογίες, τις οποίες οποιοδήποτε θα έπρεπε να τις παραλάβει, να τις διαβάσει και να καταλάβει πώς γίνεται η παρακολούθηση και αξιολόγηση για κάθε βιολογικό στοιχείο και από τον τύπο του υδάτινου σώματος που αφορά. Αυτός είναι ο πίνακας λοιπόν με τις ελληνικές εθνικές μεθόδους. Βλέπετε ότι είναι αρκετά συμπληρωμένος. Βέβαια, αλλά αυτές οι μέθοδοι είναι σε φάση πρωτότυπου, έτσι, στο πρώτο version τους, περισσότερες, κάποιες έχουν περάσει σε δεύτερο version. Όπως όλες οι μέθοδοι, δεν μπορείς να τη βγάλεις μία φορά και την διατηρείς για μια ζωή. Πρέπει συνέχεια να την εναρμονίζεις, να την επιδιορθώνεις, να βλέπεις, να μειώνεις την αβεβαιότητα, να βλέπεις που πάσχει, να διορθώνεις. Και κάποιες είναι ακόμα underdevelopment, όπως βλέπετε. Και κάποιες, το πλανκτό στα ποτάμια ή το φυτοβένθος, ας πούμε, στις λίμνες, ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί. Εδώ είναι που δεχόμαστε ακόμα επιστολές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας λέει τι κάνετε. Και φτάνουμε στο 2015, το οποίο ήταν, όπως είπαμε, ο πρώτος στόχος της οδηγίας. Έπρεπε να κλείσει ο πρώτος κύκλος διαχείρισης και έπρεπε να επιτύχουμε τους περιβαλλοντικούς στόχους, το οποίο, εντάξει, σε αυτό δεν πάσχαμε μόνο εμείς, η μισή Ευρώπη δεν μπόρεσε να τους πετύχει. Το 2015 λοιπόν έκλεισε ο πρώτος κύκλος ο διαχειριστικός. Στην Ελλάδα, εντάξει, είχαμε 5 και 6 χρόνια καθυστέρηση. Τρέξαμε λίγο από το 12 και μετά, οπότε φέραμε σιγά σιγά το timetable, το χρονοδιάγραμμα προς το μέρος μας. Το σημαντικό είναι ότι βγήκανε τα πρώτα διαχειριστικά σχέδια πλέον με τα δεδομένα παρακολούθησης, γιατί τα πρώτα που είχαν βγει το 2013 με 2015 είχαν να κάνουν με βιβλιογραφικά δεδομένα, ενώ αυτά είναι με real data, με πραγματικά δεδομένα, τα οποία όλα μαζί για πρώτη φορά και για, και για τα 14 υδατικά διαμερίσματα βγήκανε το 2017. Με μόλις 2 χρόνια καθυστέρηση. Από το 2015 και μετά, επίσης ακολουθούμε πιστά τις ετήσιες εκθέσεις ποσότητας και ποιότητας υδάτων, οι οποίες μαζεύονται από το δίκτυο παρακολούθησης και στέλνονται κανονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε κάνει την οικονομική ανάλυση του νερού και έχει γίνει ορθή κοστολόγησή του. Έχουν αναπτυχθεί τα πρώτα σχέδια αντιμετώπισης κινδυνών πλημμυρών. Έχουμε ιδρύσει το Εθνικό Μητρό, το Εθνικό Μητρό Σημείων Υδροληψίας, όπου είναι υποχρεωτικό για όλους όσοι αντλούν νερό να καταγραφούν και να δηλώνουν την ποσότητα νερό που αντλούν. Για πρώτη φορά νόμιμα μπορούμε να καταγράφουμε το πόσο νερό αντλείται σε αυτή τη χώρα. Έχουμε διάφορες μελέτες, διάφορα προγράμματα τα οποία βοηθούν στη σύνταξη των μελλοντικών σχεδίων διαχείρισης και ήδη από την άνοιξη του 19, πέρυσι, ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση, πολύ θετικό αυτό, για τα τρίτα διαχειριστικά σχέδια τα οποία θα παραδοθούν το 2021 του χρόνου. Και πάμε στο τρίτο κομμάτι μας, το οποίο έχει να κάνει με το ποια ήταν τα αποτελέσματά μας τελικά μέχρι τώρα και τι απομένει να γίνει ως προς την εφαρμογή της οδηγίας στην Ελλάδα. Καταρχάς, πλέον έχουμε δεδομένα παρακολούθησης για την πλειονότητα των ελληνικών υγροτοπικών συστημάτων, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Υδάτων. Εδώ έχουμε, δεν φαίνεται πολύ καλά, έχουμε το πίνακα για παράδειγμα στη λίμνη Βόλβη, όπου έχουμε τις χημικές ουσίες και τις μετρήσεις οι οποίες έχουν γίνει για αυτές,
αν υπερβαίνουν το όριο και κατά πόσο. Επίσης, πλέον έχουμε τον χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση των ελληνικών συστημάτων ύδατος. Αυτή είναι η γεωπύλη του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης. Μπορείτε να την δείτε σε αυτήν την σελίδα, στην οποία βλέπετε πού βρίσκονται τα υδάτινα σώματα και σε τι κατάσταση βρίσκονται. Εδώ ένα κόκκινο που βλέπετε, για παράδειγμα, είναι η ελληνική κορώνια. Λίγο πολύ θα έχετε ακούσει όλοι οι προβλήματα που βγάζει και ως προς την ποσότητα του νερού, αλλά και ως προς το τοξικό φυτοπλανκτό και στις θανατώσεις ψαριών και πουλιών. Έχουμε το δέλτα του Αξιού ή το ποταμό Αρθεμούντα, ο οποίος εκβάλλει κοντά στο αεροδρόμιο. Αντίστοιχα, βλέπετε διάφορα ποτάμια. Για το δέλτα του Αξιού, για παράδειγμα, βλέπετε ότι ο Αξίος χωρίζεται σε τμήματα. Ενώ η λίμνη είναι όλη ένα υδάτινο σώμα, τα ποτάμια, επειδή έχουν αρκετές διακλαδώσεις, οι οποίες διακλαδώσεις μπορεί να έχουν διαφορετική κατάσταση, χωρίζονται ανάλογα με τις διακλαδώσεις τους σε διαφορετικά υδάτινα τμήματα. Οπότε ο Αξίος μπορεί να είναι ένα ποτάμι, αλλά ουσιαστικά έχει το τμήμα κάτω από την Εθνική, το οποίο είναι σε κακή κατάσταση. Έχει το τμήμα πάνω από την Εθνική, για περίπου 30 χιλιόμετρα, μέχρι τον Άγιο Θανάσιο, νομίζω, το οποίο είναι στη μέτρια κατάσταση, ενώ παραπάνω είναι σε καλύτερη κατάσταση ο ποταμός. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, βλέπουμε και από πού ξεκινάει και χαλάει η κατάσταση ενός ρεύματος, οπότε και πού θα αναζητήσουμε τις αιτίες για τις αιτίες τις οποίες πρέπει να επιδιορθώσουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση. Επίσης, έχουμε καταφέρει τα τελευταία 5 χρόνια να κάνουμε τις εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε πλέον μπαίνουμε στις ευρωπαϊκές εκθέσεις πρόοδου με τα αποτελέσματα για την κατάσταση των υδάτων. Εδώ βλέπετε αυτό που σας είπα αρκετές φορές στην ομιλία, ότι δεν είμαστε μόνοι που δεν πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Βλέπετε ότι η Γερμανία, γιατί για μεγάλο κομμάτι της Γερμανίας πάνω από 90% των υδάτινων συστημάτων δεν πετυχαίνουν τον στόχο της καλής ποιότητας. Στην Ελλάδα θα δείτε ότι έχουμε 70-90% των υδάτινων συστημάτων να μην πετυχαίνουν τον στόχο για το υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας και το υδατικό διαμέρισμα της Κεντρικής και της Ανατολικής Μακεδονίας, τα οποία είναι και οι μεγάλες πεδιάδες της χώρας. Τυχαίο, δεν νομίζω. Ενώ αντίστοιχα, σε λιγότερο από 10% των υδάτινων συστημάτων να πετυχαίνουν τον στόχο της καλής κατάστασης, έχουμε την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα. Επίσης, πέρα από το χαρακτηρισμό, πλέον έχουμε κάνει και τις αναλύσεις πιέσεων και μπορούμε και λέμε ποια συστήματα απειλούνται από ποια πίεση και σε τι βαθμό. Εδώ έχουμε, για παράδειγμα, για τα 649 με MOV έχουμε τα nutrient loading, τη φόρτωση με θρεπτικά, ενώ με κόκκινο είναι οι δομοφορολογικές πιέσεις. Τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι βλέπετε ότι είμαστε κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και τέλος, και αρκετά σημαντικό, είναι ότι καταφέραμε πλέον και έχουμε εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης. Εδώ βλέπετε, για παράδειγμα, τα περιεχόμενα του σχέδιου διαχείρισης για την Κεντρική Μακεδονία, όπου έχουμε κάποια αρχικά εισαγωγικά. Δηλώνουμε πλέον ποια είναι τα υδάτινα σύστηματά μας, ποιες είναι οι competent authorities, ποιοι τα διοικούνε. Πλέον έχουμε ταυτότητα, την αξιολόγηση αυτών, σε τι κατάσταση είναι την εξαιτία την οποία αναφερόμαστε στο σχέδιο διαχείρισης, την ανάλυση των πιέσεων, την οικονομική ανάλυση, τους περιβαλλοντικούς στόχους και το πρόγραμμα μέτρων που λαμβάνουμε για αυτά για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους περιβαλλοντικούς όρους. Τελειώνοντας, θα πούμε τι απομένει με βάση την οδηγία να κάνει η Ελλάδα. Τι μας έχει μείνει ουσιαστικά. Δεν μας έχουν μείνει λίγα πράγματα.
Ένα σημαντικό είναι αυτό που είπαμε για τις μεθόδους παρακολούθησης και αξιολόγησης, ότι πρέπει συνεχώς να τις βελτιώνουμε. Πρέπει να τις εναρμονίσουμε με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές μεθόδους και να συστηματοποιήσουμε το δίκτυο παρακολούθησης για να μπορεί να λειτουργεί ορθά και στη συνέχεια. Πρέπει να ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα της οδηγίας, ειδικά όσο αφορά στο κομμάτι της έκθεσης των αποτελεσμάτων και στην ανάπτυξη των σχεδίων δράσης. Επίσης, πολύ σημαντικό, το οποίο δεν το έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό μέχρι τώρα, είναι να εφαρμόσουμε τα προγράμματα των μέτρων. Τα διαχειριστικά σχέδια δεν είναι μια μελέτη η οποία συντάσσεται και μπαίνει σε ένα σιρτάρι της περιφέρειας, παρόλο που αυτό συμβαίνει ουσιαστικά. Κανονικά το σχέδιο διαχείρισης υδάτων είναι για την βάση του τι πρέπει να κάνει η περιφέρεια για να βελτιώσει την κατάσταση. Ουσιαστικά δίνει κατευθυντήρες προς την περιφέρεια για το πώς θα διαχειριστεί τα υδάτινα συστήματά της, τι θα επιτρέπει και τι δεν θα επιτρέπει στην περιφέρειά της όσον αφορά τα υδάτινα συστήματά της για να βελτιώσει την κατάσταση. Οπότε η εφαρμογή των μέτρων είναι πολύ σημαντική. Για να γίνει η εφαρμογή των μέτρων, πρέπει να ενισχυθούν οι περιφέρειες, γιατί αυτές είναι ουσιαστικά τα εκτελεστικά όργανα. Μεγάλο πρόβλημα στην εφαρμογή των μέτρων είναι ότι η περιφέρεια δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή, οι περιφέρειες δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία εγκρίνονται. Επίσης, πρέπει να αναπτύξουμε ουσιώδη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων που διαχειρίζονται τα υδάτινα οικοσυστήματα στη χώρα. Να ανοίξουμε συνεργασίες με τις γειτονικές χώρες. 5 από τα 14 υδάτινα διαμερίσματα είναι διασυνοριακές λεκάνες απορροής. Όπως είπα, με 4 χώρες γείτονες. Έχουμε την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία, με την οποία πρέπει να συνεργαστούμε στη διαχείριση των υδάτινων συστημάτων που βρίσκονται στη διασυνοριακή περιοχή. Να εξασφαλίσουμε την συμμετοχή του κοινού όσο αφορά όλη την εφαρμογή των μέτρων και την εφαρμογή των μέτρων για τη βελτίωση των υδάτινων συστημάτων. Δεν μπορείς να επιβάλλεις σε έναν τοπικό πληθυσμό να κάνει κάτι εάν δεν έχει συμμετέχει στην απόφαση αυτού του πράγματος. Και τέλος, με βάση το στόχο της οδηγίας, πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά για να φτάσουμε τα ύδατά μας σε καλή κατάσταση μέχρι το 2027. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Πραγματικά ήταν πολύ καλή παρουσίασή σου, γιατί έχουμε όλη την ευκαιρία να δούμε σε εποπτικά, μας έδειξες εποπτικά, το πώς εφαρμόζεται μια πάρα πολύ σημαντική πολιτική για την προστασία και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, με όλα τα στάδια, με το τι έπρεπε να κάνουμε και το τι κάναμε. Οπότε έχουμε μια πραγματικά γενική καλή εικόνα. Ποιος θα θέλει να ρωτήσει κάτι? Θέλω για αρχή, αν μπορείς να γυρίσεις λίγο πίσω στην διαφάνεια που είχε την αξιολόγηση των λιμνών και των ποταμών, το χάρτη αυτό. Η Βεβορίτιδα φαίνεται να έχει μέτρια ποιότητα εδώ πέρα. Ναι, είναι σε κίτρινο, είναι σε μέτρια ποιότητα. Έτυχε την περίοδο που έκανα την διπλωματία μου, όχι την διπλωματία μου, την πρακτική μου, που την έκανα στο ΒΒΕΦ στην Αθήνα, να κάνουμε μια περιοδία στις προστατευόμενες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Και τότε, περνώντας από την Βεβορίτιδα και στις συζητήσεις που γινόταν τότε, ήταν το 18, δεν κάνω πρακτική. Ναι, ήταν η περίοδος που θα άνοιγε ο φορέας διαχείρισης για τη Δυτική Μακεδονία. Υπήρχε μια πολύ έντονη κόντρα στην περιοχή, σχετικά με την κατάσταση της λίμνης,
όπου άλλα έλεγε η περιφέρεια, άλλα έλεγε ο Δήμος Αμιντέου, άλλα έλεγε ο τοπικός σύλλογος φίλων της Δήμης Γαμπορίτιδας και άλλα έλεγαν οι καθηγήτριές μας από εδώ πέρα, οι οποίες ασχολούνταν με τη λίμνη ερευνητικά και είχαν δικές τους μετρήσεις. Και επειδή ακριβώς έτυχε να βρεθώ μέσα σε όλη αυτή την παραφιλολογία και τη σύγκρουση, ήθελα να ρωτήσω πόσο εύκολα δουλεύοντας σε τέτοιες εργασίες βγάζεις άκρη με όλον αυτόν τον κόσμο που επειδή ακριβώς έχει τελείως διαφορετικά συμφέροντα και τελείως διαφορετική αντίληψη για το τι είναι καλό και τι όχι, λέει το μακρύ του και το κοντό του εν τέλει. Καθόλου. Η απάντηση είναι καθόλου. Ακριβώς γι' αυτό τόνισα πάρα πολύ την ανάγκη συνεργασίας και συνεννόησης, γιατί αυτό είναι που μας λείπει. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα που μου αναφέρεις, μπορώ με μια φράση να σου πω ποιο ήταν το βασικό πρόβλημα. Ήτανε τα διαφορετικά σημεία, η διαφορετική μεθοδολογία δερματοληψίας. Ξεκινάει η διαφορετική μεθοδολογία δερματοληψίας. Γι' αυτό επίσης τόνισα τις συγκεκριμένες μεθοδολογίες. Είναι πολύ σημαντικό να μην πας κουτουρού, να πεις ότι βλέπω στην ακτή έναν αφρό, θα τον πάρω, θα τον αναλύσω, βλέπω μια συγκέντρωση τοξικού φυτοπλανκτού για παράδειγμα και θα πω η λίμνη είναι τοξική. Δεν είναι έτσι, μιλάμε για μια λίμνη η οποία έχει 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση, έχει 30 μέτρα βάθος, μιλάμε για εκατομμύρια τόνους νερού. Εάν σε μια ακτή βρήκες κάτι, δεν σημαίνει ότι αυτό χαρακτηρίζει όλο το οικοσύστημα, όλη τη λίμνη. Οπότε έχουμε αυτή τη διαφορετική, οπτική η οποία πρέπει να λύσουμε. Υπάρχει η οπτική η ερευνητική που λέει ότι εγώ εξετάζω μια περιοχή και βλέπω κάτι, οπότε λέω ότι είναι αυτό. Και υπάρχει και η οπτική το ότι εφαρμόζω κάποιες οδηγίες. Οι οδηγίες μου λένε ότι πρέπει να κάνω αυτό και πρέπει να βάλω μια βαθμολογία για όλο το οικοσύστημα και αυτή η βαθμολογία μπορεί να είναι πιο χαλαρή στα μάτια κάποιων ενώ μπορεί να είναι πιο αυστηρή στα μάτια κάποιων άλλων. Έχει να κάνει με το τελικά πώς εφαρμόζεις κάτι. Και εάν δεν αρχίσουμε να συνεννοούμαστε στο πώς εφαρμόζουμε κάτι, τότε ο καθένας θα βγάζει διαφορετικά αποτελέσματα και θα έχουμε συνέχεια αυτά τα προβλήματα που είχαμε και με την Βεγορίτιδα, όπως και με την Κορώνια, όπως και με την Κάρλα. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν διαφωνίες, γιατί ο καθένας το βλέπει από τη δικιά του οπτική πλευρά και δεν τη βλέπει από την πλευρά του οικοσυστήματος. Κάτι άλλο, ναι. Πάνω σε αυτό που συζητήθηκε τώρα. Ήθελα να ρωτήσω αν αυτή η οδηγία προβλέπει πώς θα γίνει, ας πούμε, όχι την πρωτοληψία, όλη η ενέργεια για να βρουν τα αποτελέσματα, καθώς και αν προβλέπει τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν είναι σε καλή κατάσταση. Τι πρέπει να το αποφασίσει κάθε φορά ξεχωριστά, τι μέτρα θα πάρει. Για τα μέτρα, υπάρχει ένας κανονισμός, υπάρχει μια λίστα μέτρων τα οποία προτείνονται, αλλά έχουμε την ελευθερία, γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντική διαβούλευση σε επίπεδο περιφέρειας, ότι έχεις πολλούς εναλλακτικούς δρόμους. Όταν έχεις ένα πρόβλημα, δεν σημαίνει ότι ντε και καλά υπάρχει μόνο ένας τρόπος να το λύσεις, μπορεί να υπάρχουν 5 διαφορετικοί τρόποι. Το θέμα είναι να πας στην περιφέρειά σου, να πεις παιδιά, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτές είναι οι 5 πιθανές λύσεις. Τις κοστολογήσαμε, κάναμε το χρονοδιάγραμμα, είδαμε πώς εφαρμόζονται. Ας αποφασίσουμε όλοι μαζί ποια προτιμούμε από τις 5 ή ποιες 2 από τις 5 ή ποιες 3 ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε για να τις εφαρμόσουμε και να έχουμε τελικά αποτέλεσμα. Αυτό είναι η διαβούλευση και αυτό είναι το έργο της περιφέρειας που πρέπει να κάνει ως προς τα μέτρα. Για την παρακολούθηση τώρα, για την παρακολούθηση αντίστοιχα στο Common Implementation Strategy που σας είπα στην αρχή, στο στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής δηλαδή της οδηγίας, υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες με όλες αυτές τις οποίες σας παρουσίασα, το ποιοι είναι οι βιολογικοί δείκτες, πώς γίνεται η βαθμολόγηση, ποια στοιχεία από αυτούς αξιολογούνται, όλοι αυτοί πρέπει να ληφθούν υπόψη. Λεπτομέρειες δεν δίνονται για κάθε χώρα, ουσιαστικά αφήνει ελεύθερη την κάθε χώρα να αναπτύξει την εθνική της μέθοδο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της χώρας, ανάλογα με τους ιδιαίτερους οργανισμούς που έχει η χώρα. Αυτή η μεθοδολογία, εφόσον αναπτυχθεί
μετά εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή της εξετάζει αν περνάει τα τεστ ουσιαστικά, αξιολογείται αν δουλεύει καλά και εφόσον δουλεύει σου λέει εφαρμόστε την για τον πρώτο κύκλο, έτσι, εξετάζουμε τα αποτελέσματά της και εφόσον δούμε ότι υπάρχουν αποκλίσεις στα αποτελέσματά της, τότε θα πάμε και θα την εναρμονίσουμε, θα πάμε να την τροποποιήσουμε για να την βελτιώσουμε. Εάν τα αποτελέσματά της δεν έχουν αποκλίσεις, και αυτό είναι μια ολόκληρη μεθοδολογία για το πώς υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών μεθοδολογιών, το οποίο λέγεται άσκηση διαβαθμονόμησης μεταξύ κοντινών χωρών. Έτσι, η Ευρώπη έχει χωρίσει βιβλιογραφικές περιοχές. Εμείς ανήκουμε στη Μεσογειακή περιοχή, μαζί με την Κύπρο, Βουλγαρία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Μάλτα, με τις οποίες θα πρέπει εμείς να έχουμε συνεννώσει, να ανταλλάξουμε τις μεθόδους μας, να ανταλλάξουμε τα δεδομένα μας, να τρέξουμε τις μεθόδους μας με τα δεδομένα του άλλου και να δούμε αν βγάζουμε ίδια αποτελέσματα. Εάν βγάζουμε ίδια αποτελέσματα, τότε καλώς οι οδηγίες μας δουλεύουν και είναι καλό. Ουσιαστικά ο σκοπός μας ήταν, όταν λέμε κάτι ότι είναι σε κακή κατάσταση, να είναι και για τις υπόλοιπες χώρες. Αν είναι σε καλή κατάσταση, να είναι για τις υπόλοιπες χώρες. Εφόσον περνάνε τις ασκήσεις διαβαθμονόμησης, τότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια καλή μέθοδο, την οποία μετά την εξετάζουμε ανά περιόδους, για να δούμε αν χρειάζεται βελτίωση. Αυτό. Κάποια άλλη ερώτηση. Κάνε τώρα, έχουμε καλή ευκαιρία. Κάποιος, κάποια. Να κάνω από μια παρατηρήση, μπορώ να πας λίγο, Δημήτρη, στο κεφάλαιο που έχεις στον κύκλο. Ναι. Λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπαμε σήμερα, γιατί ήταν πραγματικά μια διάκριση το πώς εφαρμόστηκε μια πάρα πολύ σημαντική, πολύ σύνθετη οδηγία. Παρόμοιες οδηγίες ξέρετε ότι έχουμε την οδηγία των διατημάτων, την οδηγία των ποινών, τουλάχιστον αυτά που λίγο πολύ ασχολούμαστε. Είναι το ίδιο σύνθετα, έχουν τα ίδια προβλήματα στην εφαρμογή, παρόλο που έχουν λίγο αρκετά μεγαλύτερη ιστορία από την οδηγία των ποινών. Το πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό που μας έδειξε ο Δημήτρης. Γενικά όλη την ιστορία, το ποια ήταν τα προβλήματα, τα ποια ήταν τα λάθη, το ποια ήταν οι λύσεις που δόθηκαν, το πώς προχώρησε όλη αυτή η κατάσταση. Πραγματικά δεν έχουμε συνήθως το κύριο να δούμε αυτή την γενική άποψη, αυτή την γενική, αυτό το γενικό story. Και πάρα πολύ σημαντικό που τουλάχιστον εμένα μου βοηθεύει είναι αυτό ακριβώς το γενικό σχήμα. Σας είχα πει και στην αρχή όταν κάναμε το πρώτο μάθημα, διάλεξη, ότι όλα αυτά τα συστήματα είναι συστήματα λογιστοποίησης. Είναι πολιτικές που εφαρμόζονται και για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, εφαρμόζονται για την ποιότητα στην αγροτική εκπαίδευση, εφαρμόζονται για πάρα πολλά πράγματα. Οπότε, όταν δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το επιθυμητό, το βέλτιστο, και μέσα από την εντοχή μας και όλες τις δράσεις που θα αναλάβουμε, σε κάθε κύκλο, αυτό μας είπε και ο Δημήτρης, είναι σκοπός να διορθώνουμε, να βελτιστοποιούμε. Είναι πάρα πολλά συστήματα που σχέση με το περιβάλλον, με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, που το δούμε αυτόν τον τρόπο. Οπότε, πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε, βλεκόμαστε σε ένα σημείο μόνο, κριτικάρουμε, δεν καταλαβαίνουμε τη γενική εικόνα, τη γενική ιστορία και κάνουμε την δουλειά να κάνουμε την κριτική. Το όλο θέμα είναι όλοι να μπούμε σε αυτόν τον κύκλο, να προσφέρουμε καθ' αυτήν τη μεριά του ό,τι μπορούμε, έτσι ώστε πραγματικά να οδηγηθούμε στο ζητούμενο που είναι η βελτιστοποίηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Και εγώ δηλαδή άρχισα να ασχολούμαι το 1995 με την οδηγία των διατημάτων, κατάφερα μετά από κάποια χρόνια να καταλάβω ότι λειτουργεί. Αυτός είναι ο σκοπός, η λειτουργία του συστήματος. Ναι, κανένας δεν μας προσφέρει την ουρακατέβατη αλήθεια. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι μια πρωτότυπη οδηγία, ζητάει πρωτότυπα πράγματα από τις χώρες και ουσιαστικά τους λέει, παιδιά, ξεκινήστε πειραματικά και βλέπετε πώς θα πάει το πράγμα. Παρόλο που έθεσε πάρα πολύ αισιόδοξους στόχους, όπως είπαμε, και γι' αυτό ακριβώς λέω ότι είναι πολύ αισιόδοξους στόχους, μέσα σε 10 χρόνια
να πετύχεις καλή κατάσταση, για κάτι μπορεί να είσαι κακή. Δεν μπορούν να βγουν οι οργανισμοί μέσα σε 5 χρόνια, επειδή εσύ το ζητάς. Επίσης έχουμε περιπτώσεις αποθήκευσης ρήπων μέσα στα οικοσύστηματα που θέλουν δεκαετίες για να καθαρίσουν. Οπότε αυτό, ξεκινάς, βλέπεις πώς πηγαίνει το πράγμα και ουσιαστικά υπάρχουν και πιστογυρίσματα. Εάν η αξιολόγηση σου λέει ότι κάτι δεν πάει καλά, πάει χειρότερα, τότε λες OK, ξαναγυρνάω στην άλλη οπτική και βλέπω πώς θα το διορθώσω από την άλλη πλευρά. Επίσης το σημαντικό είναι ότι όλο αυτό δεν είναι καθαρά μόνο επιστήμη, είναι ένα κοινωνικό σύστημα διαχείρισης. Είναι νόμιμο. Και είναι αρκετά δύσκολο να συνθέσεις όλο αυτό το τοπίο όπου θα συνδυάζει επιστήμη, θα συνδυάζει νομοθεσία, θα συνδυάζει διοίκηση και κοινό. Είναι αρκετά δύσκολο, πραγματικά. Κάτι που θέλω να ρωτήσουμε. Μια μικρή ερώτηση. Είπατε ότι δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το άριστο, το βέλτιστο. Ήθελα να ρωτήσω αυτός ο δείκτης που είναι, τι παρατηρούμε για το reference, το οποίο δεν μπορεί να κατάλαβα το παρανομαστής ποιο είναι. Είναι από το 0 έως 1 η κλίμακα. Ο παρανομαστής είναι οι συνθήκες αναφοράς. Αυτό που δηλώνουμε ως κατάσταση της βιοκοινότητας υπό μηδενικές πιέσεις ή υπό ελάχιστη ανθρωπογενή. Αυτό είναι εύκολο να προβλεφθεί, να προσδιοριστεί βασικά, ναι, γιατί πηγή μια λίμνη μπορεί να, είναι, να έχει υψηλή περιεκτικότητα σε κάποιο μέταλλο, ας πούμε, λόγω του ότι κάτι, όχι λόγω ανθρώπου, ότι απλά έτσι είναι εκεί πέρα. Γι' αυτό μετά μπαίνει και το water typology που είπα, η τυπολογία. Δεν είναι όλες οι λίμνες ίδιες, δεν μπορούμε να περιμένουμε σε όλες τις λίμνες τους ίδιους οργανισμούς, οπότε τις χωρίζουμε σε διαφορετικούς τύπους και σε αυτούς τους τύπους ουσιαστικά δηλώνουμε ότι τι θα περιμέναμε να βρούμε υπό ελάχιστη ανθρωπογενή επίδραση, αυτό. Τι βλέπουμε, αυτό, οπότε βγάζουμε ένα λόγο και λέμε για την κατάσταση. Πάντως δεν είναι απόλυτο η συνθήκη αναφοράς, είναι και κάτι και το ίδιο μπορεί να βελτιστοποιηθεί. Ναι, και καλύτερη γνώση στο μέλλον. Ναι. Αν δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, έχουμε. Θέλω να σας πούμε καλό βράδυ και να τα πούμε την επόμενη Δευτέρα.